Πάμε τώρα λιγάκι, κύριε Μπαλάσκα, επειδή είπαμε ότι και αυτός ο άνθρωπος εμπλέκεται και σε ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Είχαμε πριν τη συνάδελφό μας, την Βασιλεία Μανοπούλου, η οποία μας περιέγραψε και μας έδωσε τα σοκαριστικά αυτά στοιχεία, τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Βλέπουμε ότι σε μάστιγα τελικά. Εκεί καταλήγουν όλα αυτά τα περιστατικά. Κοινωνική μάστιγα. Δεν σταματάνε. Όχι. Όχι, είδατε ότι έγινε η ξαφνική άνοδο 47% στην Κρήτη, ας πούμε. Το περιμέναμε. Όχι, στην Κρήτη δεν έγινε άνοδο των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Στην Κρήτη έγινε άνοδο των καταγγελιών. Αυτά εκεί ήταν, συνέβαιναν πάντα. Ναι, ναι, το καταγγελίο. Ήταν μέσα στα σπίτια, ήταν μέσα στα. Φυστά. Αυτά συνέβαιναν πάντα μέσα. Έδωσε ένα 47% όμως, ε. Ναι, mm-hmm. Δηλαδή. Ένα 47%. Προσέξτε, άρχισαν οι γυναίκες να μιλάνε. Είναι περίεργο όμως. Τι εννοείτε. Θα σας πω. Στην Κρήτη. Ναι. Είναι μητριαρχικές κοινωνίες, δεν είναι πατριαρχικές. Στην Κρήτη, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, δεν είχαμε τόσα πολλά προβλήματα με πατριαρχία και με κακοποίηση γυναικών, ιδιαίτερα σε συντεταγμένες οικογένειες κριτικές. Να. Διότι η Κρήτη είναι μητριαρχική, μην μπερδεύεστε. Και τώρα το 47%. Μην το παίρνετε ο κριτικός, εμά μωρέ, τσέτσι, τσέτσι. Ο βαρύς εννοείται έτσι ο δικός άνθρωπος που μπορεί να σκοτώσει. Υπάρχει ένα σεβασμός. Υπάρχει σεβασμός στη μάνα, στην αδερφή. Στη μάνα, στην αδερφή, ακόμα και ο μπαμπάς ο ιδιαίτερος και έτσι και τα λοιπά. Στη γυναίκα του εκεί πέρα σέβεται. Και το 47% πώς το δικαιολογεί. Δηλαδή, αυτό είναι το παράξενο σας λέω. Αυτό δεν σας λέω. Ότι αναφέρεται μία στην Κρήτη αύξηση της πατριαρχίας γενικότερα όσον αφορά την κακοποιητική συμπεριφορά στις γυναίκες. Άρα λοιπόν αυτό, όπως πολύ καλά το είπατε, εκτινάζεται σε όλη τη χώρα. Να. Εκτινάστε σαν κοινωνικό πλέον φαινόμενο σε όλη τη χώρα. Μα κάθε 5 ώρες μία κλίση. Και αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, το συζητάγαμε πριν και με τον Γιώργο, κύριε Μπαλάσκα. 5 γυναίκες ζήτησαν να φιλοξενηθούν σε δομές. Μέχρι τώρα ξέραμε, θα μου πει κάποιος ότι είναι 5, ότι το απέφευγαν. Ναι. Δηλαδή θέλαν να μείνουν στο σπίτι τους, με τα παιδιά τους, με το παιδί τους. Και έβγαζαν ασφαλιστικά μέτρα για τον καταγγελόμενο. Δύσκολο να πήγαινε όμως μια γυναίκα σε μια δομή φιλοξενήθηκε. Άμα μου φοβάται ότι την κάνει τούμπα ο άλλος ο αλήτης, τι θα κάνει. Και πριν ίσως φοβότανε. Απλά τώρα. Εντάξει, πριν σου έλεγε ότι δεν θα τολμήσει. Τώρα φοβάται πραγματικά. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι γυναίκες παρακολουθούν τηλεόραση. Να. Βλέπουν τα κοινωνικά δρόμενα. Και τους φοβίζει η δημοσιότητα των σκληρών περιστατικών. Και σου λέει, κοίταξε να δεις. Δεν θα γίνω κι εγώ η επόμενη. Δεν θα γίνω κι εγώ η Μάρια. Όπα, είδες εχθές τι έγινε στο άξον, τι είπανε. Δεν θα γίνω κι εγώ σαν αυτοί. Αρχίζουν και φοβούνται και από αυτά που περνάνε. Γιατί τι λένε. Αυτά που βλέπα στο άξιον χτες, εγώ τα περνάω χρόνια και δεστεί από την κοπέλα. Και αναγνωρίζουν συμπεριφορές πολύ κοντινότερα από αυτό το οποίο νόμιζαν. Τώρα. Και για να μην είναι το επόμενο. Κύριε Μπαλάσκα, είχαμε και μια ιστορία η οποία είναι λίγο περίεργη. Δεν ασχολείται μαζί της μόνο η αστυνομία. Είχαμε τη σύλληψη αυτών μέσα από το κύριο, αυτή τη σύλληψη των 2 Τούρκων στην παραλιακή, του οποίου έπιασαν μέσα σε ένα πανάκριβο, σε ένα θηριώδες. Ναι. Mercedes G63 είναι ένα. Δεν κυκλοφορούν πολλά από αυτά, ναι. Και γι' αυτό μου κάνει και φοβερή εντύπωση. Ναι. Οι οποίοι ήταν και οπλισμένοι μέχρι τα δόντια, ναι, ναι. Και με μετρητό πάνω τους. Οι οποίοι τι ήταν αυτοί οι Τούρκοι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε. Όταν ακούτε τέτοια πράγματα, ιδιαίτερα με Τούρκους στην Ελλάδα, υπάρχει Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, υπάρχει ΕΙΠΑ πίσω, η οποία ψάχνει. Ωραία. Ψάχνει οριμαγδών και μανιώδος. Εντάξει, σε συνεργασία βεβαίως με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, αλλά και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τοπικές αρχές. Εδώ όμως για αυτούς δεν μοιάζει τόσο η δουλειά της ΕΙΠ. Εδώ μοιάζει να έχει παίξει και η τύχη λίγο την ρόλο. Όχι. Ακόμα και τύχη, ακόμα και εγκληματικότητα, ακόμα και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα των Βαλκανίων που θέλουν να κάνουν πάρα πολλοί οι Τούρκοι και χρησιμοποιούν σαν εφαλτήριο την χώρα μας για να το πράξουν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όταν πρόκειται για Τούρκους ενημερώνεται πάντα. Γιατί? Θέλετε να σας πω γιατί? Γιατί έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα υπάρχει και στην Τουρκία. Ναι. Η όσμωση της τρομοκρατίας. Καταλαβαίνω. Τώρα, αυτοί εδώ οι δύο τι είναι? Να το πούμε ότι είναι βράδυ Σαββάτου, βράδυ Παρασκευής, ναι. Νομίζω. Ναι. Μία ομάδα με μία περιπολία της Δίας εντοπίζει το τζιπ στην παραλιακή. Εντελώς τυχαία. Τους φαίνονται ύποπτοι και τους κάνουν σήμα να σταματήσουν. Αυτό λέω. Τυχαίος έλεγχος. Τυχαίος έλεγχος. Ήταν τυχαίος τώρα ή το λέτε? Ήταν τυχαίος έλεγχος γιατί ακούτε τη Δίας. Η Δίας μόνο πάνω πέφτει τυχαίος έλεγχος. Αν ήταν, δεν ήταν τυχαίος έλεγχος, δεν θα βάζαν τη Δία. Θα βάζαν την όποια ή άλλες. Όποια. Θα βάζαν ειδικές υπηρεσίες, θα πήγαιναν κουστούμάτι, θα πήγαιναν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι από ειδικές υπηρεσίες.
και θα πηγαίναν και τους θα κάνουν τα πάντα. Λοιπόν, από το τζιπ, τους κάνουν σωματικό έλεγχο και βρίσκουν πάνω τους δύο πιστόλια. Ναι. Και πάλι όχι τυχαίο οπλισμό. Έχουν πάνω τους δύο Glock. Glock. Τα Glock είναι. Τα Glock είναι. Επαγγελματικά χωρίς ασφάλεια. Ναι, είναι όπλα. Μάχης. Όπλα που πυροβολούν ακόμα και κάτω από την επιφάνεια του νερού. Τι τα είχαν αυτοί, δηλαδή τα μετρητά, τα όπλα, το τζιπ των 250.000 ευρώ. Είναι σίγουρο, όπως λένε αξιωματικοί της ασφάλειας, ότι αυτοί εδώ πέρα ήρθαν να κάνουν ένα deal. Ήρθαν να κάνουν μία δουλειά. Και σε ουδέτερο έδαφος, όπως είναι το ελληνικό, πάτησαν για να το κάνουν με ασφάλεια. Γίνεται πολλές φορές. Έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και πέσανε πάνω στη Δίας. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι για το τι δουλειά κάνουν, τι απασχολεί, δηλαδή είναι κάποιο συμβόλαιο. Ναι. Μεγάλο. Πιθανότατα και να είναι, έτσι όπως το λέτε. Πιθανότατα και να είναι. Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με μεγάλο χρηματικό ποσό με κάποιους ανθρώπους άλλους και αυτοί πήγαν να παραλάβουν συμβόλαιο. Είναι κάτι άλλο. Αυτό διερευνάται τώρα από τις αστυνομικές αρχές. Πάντως, επαναλαμβάνω, μη σας πάει ποτέ στο μυαλό όταν ακούμε τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα με Τούρκους, με τόσο πλούσιο εξοπλισμό και τόσο πλούσιο αυτοκίνητα, λεφτά, ότι δεν ενημερώνει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μάλιστα, γιατί υπάρχει και στην Τουρκία όσμωση της τρομοκρατίας, με το οργανωμένο έγκλημα. Για να δούμε λοιπόν, πάμε λιγάκι στα εκτέλη του Κηφισού, πάμε να συναντήσουμε τη Βασιλεία Μανοπούλου, γιατί και εκεί έχουμε έφοδο της ελληνικής αστυνομίας, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Έλα, Βασιλεία. Μετά τη γιορτή. Μετά. Μόλις σπάσαμε για τα μπαλόνια. Έλα, Βασιλεία, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Μετά από τον άγριο καυγά που ξέσπασε μεταξύ δύο οδηγών ταξί εδώ στα κτέλη Κηφισού, πραγματοποιήθηκε η ειδική αστυνομική επιχείρηση το διήμερο 30 και 31 Αυγούστου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, αλλά και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εντός του σταθμού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διενεργήθηκαν 200 έλεγχοι οχημάτων ταξί και οδηγών. Βεβαιώθηκαν 33 παραβάσεις, ενώ οι 8 από αυτές είναι για στέρηση ειδικής άδειας ταξί και οι 9 για την μη χρήση ταξιμέτρου. Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Ναι. Αυτό τώρα ήταν εκεί και βασίλευε, έτσι. Τώρα. Απλά έσκασε η ιστορία με τους Ρωμά, οι οποίοι έδιραν τον ταξιτζή. Κάνει δηλαδή, αργά παρά ποτέ. Μπαίνει ένα Σάββατο βράδυ η αστυνομία μέσα στα κτέλ, κάνει 200 ελέγχους και βρίσκει 8 που δεν είναι κανονικοί ταξιτζίδες. Ναι. Τι θέλετε να πείτε? Ωραία, δώσανε και 33. Και 33, ναι, παραβάσεις. Όπως λέει αυτό που ακούω πάρα πολύ του, να είναι καλά η μνήμη του. Ποιο? Και τώρα, τι γίνεται τώρα? Ναι. Τώρα κατεβάστε τα φώτα. Τώρα. Τώρα ανάψτε τα φώτα. Ανάψτε, τώρα ανάψτε τα φώτα. Τώρα θα φύγουν από εκεί. Ξανά μανά. Όλα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και... για να είμαστε σοβαροί τώρα. Είμαστε σοβαροί. Κλείνουμε αυτό το θέμα με καρά. Δεν είναι δυνατόν στο αεροδρόμιο της Ελλάδας και στο μεγαλύτερο κτέλ της Ελλάδας να μην υπάρχει μόνιμη αστυνομική δύναμη με περιπολίες, με αστυνομικούς. Σας έχω καλύτερα. Εδώ υπάρχουν όχι εκεί πέρα πηγαίνουν. Έχουν αγοράσει όλοι από εκεί πέρα αριστερά που είχαν ένα μαγαζάκι, ένα πακέτο μακαρόνια. Δίνουν ένα μακαρόνι στον καθένα και με το μακαρόνι προσπαθούν να πα και βρει κανένα αστυνομικό. Όχι, δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Μάλιστα. Εκεί πέρα είναι το κτέλ. Το μεγαλύτερο κτέλ τη Ελλάδα. Άρα έχει δίκιο. Άρα λοιπόν πήγαμε, δώσαμε 33 κλήσεις. Έχει δίκιο ο Λιμπερόπουλος. Εγώ το έκανα. Αυτό έγινε όμως. Έχει δίκιο ο Λιμπερόπουλος που λέει ότι δεν αστυνομεύεται ο χώρος. Τι άδικο έχει. Μάλιστα. Έτσι είναι. Έχει δίκιο. Όχι, λέει αλήθεια. Όχι, έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο. Λέει αλήθεια. Να σας πω πάντως στο σημείο ότι πριν από λίγα λεπτά πέρασε ένα αστυνομικό όχημα εδώ από πίσω μας. Οπότε δεν ξέρω, μάλλον για να κάνει κάποιον έλεγχο, για να δει αν όλα είναι καλά. Πάντως λίγα λεπτά πριν πέρασε ένα όχημα της αστυνομίας. Οπότε φαίνεται ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι. Ωραία. Βασιλεία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Κύριε Μπαλάσκα και εσάς, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ, καλή μέρα. Ευχόμαστε και καλό μήνα, να είστε καλά.